πρεμιέρα σήμερα στο γήπεδο του Αγίου Ιεροθέου. Ένα σχόλιο για το ξεκίνημα της νέας σεζόν και πώς έχεις δει τα παιδιά που έχουν έρθει από τις διακόπες. Ξεκίνημα με όνειρα και φιλοδοξίες. Επιστροφή στο φυσικό μας περιβάλλον, στο γήπεδο. Η μέρα χαράς για μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Μας έλειψε όλους αυτούς τους μήνες στο γήπεδο. Σήμερα ήταν η πρώτη επαφή ουσιαστικά με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Διάκρινα μεγάλη διάθεση από τα παιδιά, όρεξη για δουλειά, έχουμε καλό κλίμα, καλά αποδυτήρια. Περιμένουμε να ενισχυθούμε σε κάποιες θέσεις για να διαμορφωθεί το ρόστερ όσο γίνεται πιο γρήγορα της ομάδας. Πάντως η διάθεση και η αξιολόγηση που έγινε στα παιδιά είναι σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι ευχής έργων για εμάς τους προπονητές να δουλεύουμε. Ελπίζω η προετοιμασία να κυλήσει καλά με δουλειά και χωρίς τραυματισμούς, που είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την περίοδο. Και ευελπιστούμε η έναρξη του πρωταθλήματος να μας βρει ανταγωνιστικούς στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Να περιμένουμε να δούμε από τη νέα ομάδα. Σίγουρα θα κοιτάξουμε, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Πολύ λίγα παιδιά μείναν από πέρσι. Να βρούμε γρήγορα τη συνοχή μας σαν ομάδα, να είμαστε μια ομάδα σκληροτράχυλη, με ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο, να βγάζει κάποια πράγματα που εμένα μου αρέσουν σαν προπονητής και να χτυπήσουμε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας. Θα κοιτάξει δηλαδή ο Ιερόθεος να αποκτήσει μια ανταγωνιστική ομάδα και να προσφέρει έτσι ικανοποίηση στους θεατές που θα έρθουν ότι η ομάδα θα μάχεται κάθε Κυριακή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και να μείνουμε και σε όλους τους ποδοσφαιριστές που ξεκινάνε ουσιαστικά την προετοιμασία τους για τη νέα περίοδο. Εντάξει, όπως σας είπα, το πιο σημαντικό για εμάς που ασχολούμαστε στον χώρο είναι ότι επιστρέφουμε στην εργασία μας, στη δουλειά μας, στο γήπεδο. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό το συνέστημα. Να κοιτάξει όλος ο κόσμος, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές να το χαρούν, να γεμίσουν έτσι με στιγμές μέσα από τη διαδικασία αυτή. Και μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό να κοιτάξουν να βγάλουν τη δουλειά τους οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές την ποιότητά τους. Να γίνει ένα ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.